Hello! Από το μπάνιο μου! Δεν ξέρω πώς με ακούτε, δεν ξέρω πώς με βλέπετε. I'm back! Μετά από αρκετούς μήνες, νομίζω ότι στα τελευταία 15 βίντεο λέω το ίδιο και το ίδιο στην αρχή. Αλλά όντως είμαι εδώ, όντως επέστρεψα. Καλό μήνα, by the way, γιατί είναι και Οκτώβρης. Για μένα είναι... Έρχομαι πάρα πολύ κοντά, μην τρομάζετε. Για μένα είναι Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, τύπου 11 η ώρα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμούλα, και εγώ έχω επιστρέψει μετά από μια τεράστια γεμάτη μέρα εδώ, στο σπίτι, στο μπάνιο μου, γιατί θα κάνουμε 2-1 βίντεο. 2-1 βίντεο. Night Routine και Q&A. Και ακούστε πώς το σκέφτηκα την ώρα που οδηγούσα το πρωί. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που σας έβαλα να μου κάνετε στο Instagram, okay? Επειδή εκεί πέρα έχουμε μια πιο άμεση επαφή, έχουμε καθημερινή επαφή, σας λέω εκεί πέρα τα νέα μου καθημερινά. Επίσης έχω κάνει ένα καναλάκι έχω κάνει, ένα Instagram channel, δεν ξέρω αυτό το νέο feature που έχει βγάλει το Instagram, αν το ξέρετε. Οπότε και εκεί πέρα έχουμε ακόμα πιο άμεση επαφή, γιατί εκεί και αν σας λέω πράγματα. Και σας έκανα, βασικά σας έβαλα κάπου εδώ να σας πω ότι ο Φίλιξ, ο γάτος μου, έχει μάθει να ανοίγει πόρτες και δεν του αρέσει καθόλου να βλέπει κλειστές πόρτες, οπότε τις ανοίγει. Και τώρα άνοιξε την πόρτα και μπήκανε όλοι μέσα. Γιατί ήταν σε φάση, τι κάνεις εσύ μέσα στο μπάνιο μόνη σου, εμείς. Anyway, αυτό που έλεγα είναι ότι στο Instagram σας έβαλα να μου κάνετε ερωτήσεις. Και για να ξεκινήσουμε με ένα Q&A, γιατί επιστρέφω, παιδιά. Επιστρέφω. Θα έχουμε τουλάχιστον ένα βίντεο την εβδομάδα εδώ στο YouTube, κάθε Κυριακή συγκεκριμένα, το μεσημεράκι, γύρω στις 2-3 η ώρα, δεν έχω αποφασίσει, θα δω τι ώρα θα ανέβει αυτό το βίντεο. Και μετά θα έρθουν και άλλα βίντεο. Σας ετοιμάζω κάτι, σας το είπα και στο Instagram, σας έδωσα ένα sneak peek. Έρχεται, έρχεται, τώρα θα τα πούμε όμως. Οπότε λέω, αφού θα κάνω, που θα κάνω Q&A. Και θα είναι τύπου η γυμνή αλήθεια. Γιατί θα απαντήσω σε όλες, σχεδόν όλες. Έρχεται και το disclaimer. Λέω, γιατί να μην κάνω και το night skincare routine μου, που με ρωτάτε μερικές φορές στο Instagram. Και λέω, έχω τόσα να σας δείξω, έχω τόσα να πω. Ελπίζω να μην βγει μια ώρα αυτό το βίντεο. Λέω, να ξεκινήσουμε. Disclaimer. Κάπου εδώ να πω ότι όσες ερωτήσεις μου έχουν γίνει για πρόσωπα του παρελθόντος και όχι μόνο, δεν απαντάμε. Ωραία. Ας προχωρήσουμε τη ζωούλα μας και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αρχικά με το να ξεβαφτώ. Θα ξεβαφτώ αρχικά να σας πω, γιατί θα τα πω και αυτά για όσους δεν ενδιαφέρεστε, με το Get Unblocked της Benefit, είναι ένα λαδάκι, πρώτα βάζω αυτό για να ξεβαφτώ και μετά βάζω το καθαριστικό. Και θα ξεκινήσω και με την πρώτη ερώτηση πριν αρχίσω να ξεβάφομαι, για να σας τα λέω ταυτόχρονα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι πώς πάει η δουλειά. Συνεχίζεις ακόμα. Με ρωτήσατε αρκετοί όσον αφορά τη δουλειά. Έχω να σας πω ότι η δουλειά πάει καλά, αλλά αυτό είναι για ένα άλλο βίντεο που πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω στεναχωρηθεί λίγο με τη δουλειά, γιατί έφυγε ο Αλέκος που σας είχα δείξει εδώ στο προηγούμενο vlog. Και ο Αλέκος, είχαμε έρθει αρκετά κοντά με τον Αλέκο, παρόλο που, ξέρω εγώ, είναι μεγαλύτερος, έχει την οικογένειά του, γέννησε πρόσφατα γυναίκα του και να το ζήσει, το εφούμε και από εδώ. Έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ δύσκολο σαν άνθρωπος το να συμπαθήσω κάποιον, αλλά όταν το συμπαθώ, πώς το λένε, δεν θέλω κάτι άλλο. Ο Αλέκος είναι από τα άτομα που πραγματικά συμπάθησα με την πρώτη και το εφούμε τα καλύτερα. Ελπίζω να κρατήσουμε επαφή. Και τώρα, παρόλο που έφυγε, βέβαια και εκείνος δουλεύει αλλού και εγώ τρέχω με πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε, αλλά θα σας τα πω και ελπίζω να σας τα πω πάρα πολύ σύντομα. Αυτό. Αλλά έρχεται σύντομα βίντεο όσον αφορά και τη δουλειά. Λοιπόν, έχω κάνει skip αυτή τη στιγμή γιατί θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα να κάνω όλα αυτά τα βήματα του skincare routine μου, αλλά μετά από το λάδι της Benefit βάζω αυτό εδώ, το The Good Cleanup από πάλι Benefit, το οποίο είναι καθαριστικό προσώπου, παιδιά, το αγαπώ. Εν τω μεταξύ, πότε μου το στείλανε, έχει αρκετούς μήνες και ακόμα δεν έχει τελειώσει και το χρησιμοποιώ κυριολεκτικά κάθε
μέρα. Οπότε στην ουσία πλένομαι και τώρα πάμε λίγο στις κρέμες και σε όλα αυτά, γιατί και αυτά είναι αρκετά. Κάπου εδώ να πω ότι επειδή εγώ έχω ροδόχρου ακμή, όποια κοπέλα εκεί πέρα με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχει ροδόχρου, ή τέλος πάντων κάποιος ξέρει να μου πει, επειδή θέλω να αρχίσω να χρησιμοποιώ ρετινόλη στην ρουτίνα μου, γίνεται. Έχω διαβάσει ότι κανονικά δεν κάνει όταν έχεις ροδόχρου να χρησιμοποιείς ρετινόλη, αλλά μετά διάβασα ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι ok. Άμα ξέρει κάποια, ας με ενημερώσει. Λοιπόν, μετά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα από REN, το οποίο λέγεται Smooth Prep and Plump Essence. Στην ουσία βάζεις, λέει, 3 σταγονίτσες στο χέρι σου και κάνεις έτσι πάνω το σταμαγουλάκι, το κάνεις πατ πατ πατ. Το σκέφτεσαι για εξωτερικό με όσα σημαίνουν στη χώρα? Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα πολλά πράγματα να με κρατάνε εδώ στην Ελλάδα, ναι, θα το σκεφτόμουν. Αλλά επειδή έχω πράγματα που με κρατάνε εδώ, όχι, δεν το σκέφτομαι. Μπορεί κάτω από άλλες συνθήκες, μπορεί κάτω από άλλες συνθήκες, ναι, να το έκανα. Αλλά τώρα όχι, παρόλο που η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα είναι σκατά. Η επόμενη ερώτηση είναι πότε θα κάνεις το επόμενο βήμα. Τώρα θα το κάνω το επόμενο βήμα, το οποίο είναι αυτό εδώ, το serum από Sisaper, κάπως έτσι. Αυτό το serum, παιδιά, το είχα, ήταν μέσα στη βαλίτσα των Sephora και το χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Και θα βάλω λίγο εδώ, τσουκου τσουκου, τσουκου τσουκου, τσουκου. Και αυτό που θα κάνω, έτσι όπως είμαι, είναι θα το απλώσω. Λοιπόν, και όσο το απλώνω, θέλω να μας κάνεις βίντεο με budgeting και επενδύσεις. Λοιπόν, παιδιά, θα σας κάνω όσο μπορώ. Θα σας πω κάποια πράγματα για το τι αρχικά συμβαίνει στη ζωή μου, τι κάνω εγώ τώρα. Μέσα αυτό εδώ το βήμα, το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Κάπως έτσι το κάνουνε. Άμα το κάνω λάθος, πείτε το μου. Δεν έχω δει πολλά βίντεο. Θα σας κάνω κάποιο βίντεο, γιατί θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια. Με ρωτάτε αρκετά συχνά, ας πούμε, αν ασχολούμαι ακόμα με τα κρύπτο, τι κάνω, με επενδύσεις, χρηματιστήριο και όλα αυτά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Και επίσης, το πιο τρελό είναι ότι κάποιος με ρώτησε, τώρα που σας έχω πει ότι δουλεύω σε μια κατασκευαστική εταιρεία, αν δουλεύω, αν τέλος πάντων επενδύω σε ακίνητα και ποια είναι η γνώμη μου και όλα αυτά, και θα το δούμε. Γιατί δεν μας δείχνεις πολλά από τη ζωή σου πλέον. Σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι θα σταματήσω να το λέω, ότι η προσωπική μου ζωή πλέον είναι προσωπική. Μοιράζομαι μαζί σας ό,τι πραγματικά θέλω να μοιράζομαι, ό,τι νιώθω, ότι εκείνη τη στιγμή τέλος πάντων ότι θέλω να μοιραστώ και όλα αυτά. Άμπαλη με αυτό, άμπαλη τελείως. Χωρίς να σημαίνει κάτι, απλά δεν θέλω να μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα πλέον για τη ζωή μου. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, μερικές φορές βλέπετε ότι μοιράζομαι περισσότερα, άλλες φορές βλέπετε ότι δεν μοιράζομαι και δεν πολύ μιλάω, γιατί είτε συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ μαζί με τα social, εννοώ, είτε περνάω πάρα πολύ ωραία και προτιμώ να, πώς το λένε, να ζήσω εκείνη τη στιγμή παρά να κάτσω να είμαι με ένα κινητό στο χέρι. Αυτό. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αλλά οκ. Okay. Επόμενη ερώτηση είναι πώς και αποφάσισες να πας διακοπές φέτος στην Αίγινα. Λοιπόν, έχω πάει άλλες 2-3 φορές νομίζω στην Αίγινα, δεν θυμάμαι. Αποφάσισα φέτος να πω διακοπές στην Αίγινα, πρώτον γιατί ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Το συζητούσα μέρες, καιρό βασικά, αλλά δεν είχε πάρθει αυτή η απόφαση. Οπότε τελευταία στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να πάμε διακοπές, εν τέλει είδαμε ότι δεν, ότι στη μέση εκεί που κυκλοφορούσανε το καλοκαιράκι, κυρίως όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά με αυτοκίνητο, δεν σύμφερε καθόλου, οπότε η Αίγινα είναι ένα οικονομικό νησί. Βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλημα που το πραγματικά το ερωτευτήκαμε και ελπίζουμε να ξαναπάμε. Αλλά ναι, γι' αυτό επέλεξα την Αίγινα, γιατί ήταν κιόλας απόφαση της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, αν κάποιος θελήσει να κάνει το δικό του κανάλι, είναι εύκολο ή δύσκολο? Είναι... κοιτάξτε, πρακτικά είναι εύκολο, απλά ανοίγεις ένα κανάλι. Τώρα χρησιμοποιώ την αγαπημένη μου Ever κρέμα από Benefit, τη Smooth C. Παιδιά, η αγαπημένη μου ενυδατική, δεν υπάρχει καλύτερη, δεν το ξέρετε. Είναι η τρίτη
που χρησιμοποιώ. Τρίτη, εγώ δεν έβαζα ενυδατική, τώρα δεν λείπει από την ρουτίνα μου και το πρωί και το βράδυ. Αυτό που έλεγα είναι ότι είναι θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος ένα κανάλι, αλλά και πάλι δεν είναι. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Θέλει υπομονή και χρόνο και κόπο. Απλά θέλει υπομονή. Αν έχεις όλη τη διάθεση, την καλή διάθεση να κάνεις υπομονή στο να εξελιχθεί το κανάλι που θα δημιουργήσεις, εννοείται μαζί σου, αλλά αν το κάνεις ρε παιδί μου καθαρά και μόνο για να βγάλεις λεφτά αύριο, όχι, δεν αξίζει, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα εγώ την έβαλα την ενυδατική και σκέφτομαι να πάλι να το χρησιμοποιήσω αυτό για να μπει εις βάθος. Η ενυδατική δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που θα κάνω τώρα, αλλά ενώ τύπου μην την πάρει ή οτιδήποτε, αλλά θα το κάνουμε και όπου βγει. Είσαι έγκυος! Ωραία. Αυτή την ερώτηση και αν μου την κάνατε, ξέρω ότι υπάρχει λόγος βέβαια που μου την κάνατε, νομίζω σας μπέρδεψα αρκετά, γιατί σας είπα στο κανάλι εκεί του Instagram ότι σας έχω και μία ανακοίνωση να σας κάνω κτλ. Κτλ. Και όλοι υποθέσατε, α, αυτή είναι έγκυος. Όχι παιδιά, δεν είμαι έγκυος. Άμα ήμουν έγκυος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα, η αλήθεια είναι, αλλά και πάλι, όχι, δεν είμαι έγκυος και η ανακοίνωση έχει να κάνει με κάτι επαγγελματικό. Δεν έχει να κάνει με κάτι προσωπικό. Έχω γίνει κατακόκκινη, εν τω μεταξύ. Είναι που είναι ροδόχρους, δεν ξέρω τι φταίει. Αυτό by the way είναι από Sephora. Δείτε το λίγο, τι όμορφο, πόσο cute είναι. Το πήρα, νομίζω, πόσο έκανε αυτό, 16 ευρώ, 17, κάπου εκεί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρκεί να ήξερα και πώς το χρησιμοποιούν, ρε γαμότο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έχεις αλλάξει πολύ, φαίνεσαι πιο ήρεμη, κάνεις ακόμα ψυχοθεραπεία. Παιδιά, ψυχοθεραπεία δεν κάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά θα σας πω τι γίνεται. Είμαι όντως πάρα πολύ ήρεμη. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, προχθές είδα έβλεπα κάτι βίντεο στο TikTok, όχι στο δικό μου account, που, παιδιά, ήμουνα πάρα πολύ θυμωμένη. Δηλαδή, έβλεπα ότι ήμουνα στο πιο δημιουργικό μου κομμάτι, όχι βασικά, στην πιο δημιουργική μου φάση, στην πιο δημιουργική μου περίοδο και παράλληλα ήμουνα πάρα πολύ θυμωμένη. Που όλο αυτό, επειδή δεν μπορούσα να το μοιραστώ μαζί σας ή γενικότερα δεν μπορούσα να το μοιραστώ, μου έβγαινε σαν επίθεση, σαν ειρωνία, σαν... δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, πάντως σίγουρα δεν ήμουνα, στα βίντεο τουλάχιστον που είδα εγώ, δεν ήμουνα και στην καλύτερη μου φάση και όλο αυτό το ότι έπνιγα τα συναισθήματά μου με έκανε να έχω μια αντίδραση που δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα είμαι σε μια καλή φάση με τον εαυτό μου, είμαι πάρα πολύ ήρεμη όντως και μου αρέσει που είμαι ήρεμη. Ελπίζω να μου χαλάσει και την ηρεμία μου, αλλά θέλω να πω ότι όχι, δεν κάνω ψυχοθεραπεία, με βοήθησε αρκετά όμως η ψυχοθεραπεία όταν την έκανα και είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να ξαναρχίσω κάποια στιγμή anytime soon. Θα δούμε όμως. Τώρα οι προτεραιότητες μου είναι άλλες. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι πώς βγαίνεις με τόσα κατοικίδια. Έχω δύο και έχω αρχίσει να ζορίζομαι αρκετά. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω, και εγώ ζορίζομαι από πολλές απόψεις. Λοιπόν, έχω βάλει την ενυδατική μου και από εδώ να σας πω και αυτό που μου αρέσει να κάνω τον τελευταίο καιρό είναι να βάζω αυτό εδώ, σας το έχω ξαναδείξει και στο Instagram. Είναι από Tony Moly, το Aloe 99%, είναι Soothing Gel Mist και το ψεκάζω και πραγματικά νιώθω έτσι μια δροσιά μετά την ενυδατική και τέλειο. Οπότε θα το ψεκάσω. Ναι, όπως έλεγα είναι αρκετά δύσκολο με τα κατοικίδια γιατί εγώ δεν έχω ένα ή δύο, έχω τέσσερα, τρία γατιά και ένα σκύλο. Σίγουρα τα γατιά είναι πιο ανεξάρτητα, αλλά όπως και να το κάνεις θέλουν και αυτά την προσοχή σου. Εμένα τα προσωπικά τα δικά μου γατιά δεν είναι τα γατιά που είναι σε φάση όλη μέρα θέλω να κοιμάμαι, θέλω την ησυχία μου, είμαι ακουμπάς. Είναι πολύ needy bitches. Θέλουν συνέχεια την προσοχή μου εκτός από τον Φίλιξ που και ο Φίλιξ μερικές φορές θα έρθει ρε παιδί μου για λίγο, για τρία λεπτά να το χαϊδέψω και μετά θα φύγει. Αλλά όλοι οι άλλοι και ο Τσάρλι, ο σκύλος και ο Ρούλης και ο Κιτ είναι πάρα πολύ χαδιάριδες, αγαπησιάριδες. Θέλουν συνέχεια την προσοχή μου, άμα λείπω πολλές ώρες τους λείπω. Οπότε από αυτή την άποψη υπάρχει μία δυσκολία. Από την άλλη άποψη υπάρχει δυσκολία των οικονομικών γιατί
Την προηγούμενη χρονιά περάσαμε λίγο δύσκολα με την υγεία τους, οπότε έδωσα το ένα μου νεφρό, λέγανε, δεν έδωσα το ένα μου νεφρό, σχεδόν όμως το έδωσα, ήμουν ένα βήμα πριν πάνω το πουλήσω πραγματικά, γιατί και όλα τα κτηνιατρικά έξοδα ήταν αρκετά θα έλεγα. Τώρα χτύπησε ξύλο, μας ματιάσετε και όλα αυτά, είμαστε μια χαρά, αλλά ναι, είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα να δεις, άμα μπει σε ένα ρυθμό, άμα κάτσεις, βγάλεις, δεις ρε παιδί μου πόσο χαλάς το μήνα, πόσα είναι τα έσοδά σου και πόσα είναι τα έξοδά σου. Εγώ αυτό έχω κάνει. Πάνω κάτω μπορείς να ρυθμίσεις τι μπορείς να ελαττώσεις, τι μπορείς να καλυτερέψεις και όλα αυτά. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω. Μερικές φορές πραγματικά το συζητούσα και πρόσφατα αυτό. Υπάρχουν στιγμές, όχι πολλές, δηλαδή είναι πολύ λίγες αυτές οι στιγμές. Αλλά έχει τύχει ρε παιδί μου να ζοριστώ πάρα πολύ και να πω ότι θα ήταν η ζωή καλύτερη, ας πούμε, αν δεν τα είχα. Και νομίζω πως όχι, δεν θα ήταν καλύτερη. Δεν θα ήταν καθόλου καλύτερη, γιατί σε πολύ dark και δύσκολες στιγμές μου, αυτοί που ήταν δίπλα μου ήταν πρώτα τα κατοικίδια μου. Θέλω να πω σαν παρουσία, έτσι. Και με έχουν βοηθήσει πολύ, πολύ στην ψυχολογία μου. Γιατί όσο και χάλια να είμαι, όταν θα τους δω, ας πούμε, να παίζουν ή να κάνουν κάτι χαζό, θα γελάσω. Και αυτόματα θα φτιάξει κάπως η διάθεσή μου. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Καταλάβατε. Ας ψεκαστώ τώρα. Αχ, νομίζω ήταν ό,τι χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Γιατί νιώθω ότι το πρόσωπό μου έχει κατακοκκινήσει και το νιώθω ότι έχει ανάψει καλέ. Λοιπόν, καθίστε να δω επόμενη ερώτηση. Στόχοι για το 2024. Δεν έχω στόχους για το 2024 και αυτό γιατί έχω κάποιους, ρε παιδί μου, που okay, δεν θα τους μοιραστώ, γιατί εγώ είμαι αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι τρελή στόχη που θέλω οπωσδήποτε να πετύχω, που θα ζοριστώ πάρα πολύ. Έχω ζοριστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε το τελευταίο που θα ήθελα είναι να ζοριστώ. Εννοείται ότι θα θέλω να καταφέρω κάποια πράγματα, αλλά ξαναλέω, δεν θα ζοριστώ, δεν θα πιεστώ για να καταφέρω τους στόχους μου. Όποτε επιτευχθούν οι στόχοι μου, θα είμαι ok. Και τελευταία ερώτηση, θα πάρεις τελικά το νέο iPhone? Παιδιά, σας είχα πει στο Instagram ότι παίζει να πάρω το iPhone. Αχ, παιδιά, τι ωραία φρεσκάδα. Λοιπόν, σας είχα πει, by the way, πριν προχωρήσω, να το πω και αυτό το τελευταίο, είναι αυτή η μάσκα για τα χείλη από Laneige, η lip masking. Ναι, σας είχα πει στο Instagram ότι σκέφτομαι να πάρω το καινούργιο iPhone, το iPhone 15 Pro. Αλλά περίμενα να δω review από έναν αγαπημένο μου YouTuber, τον Marques κάτι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αν πατήσετε Marques, iPhone κτλ. Θα σας το βγάλει. Ο οποίος είναι από τους καλύτερους στα review, στα tech review και όλα αυτά. Είχα λίγο κατασταλάξει το ότι δεν θα το πάρω, γιατί αυτό που ήθελα όσον αφορά την κάμερα του iPhone δεν το έχει το 15 Pro, το έχει το 15 Pro Max. Και αυτό νομίζω το κάνανε λόγω του ότι το 15 Pro Max είναι μεγαλύτερο, άρα υπήρχε χώρος για να υπάρχει ένα element τέλος πάντων στην κάμερα. Έχει να κάνει με αυτό το zoom, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που κάνει πάρα πολύ zoom το iPhone και βγάζει τρομερές λήψεις. Αλλά αυτό το έχει το 15 Pro Max. Εγώ θέλω το 15 Pro. Ήδη το 15 Pro μου φαίνεται μεγάλο σαν κινητό, πόσο μάλλον το 15 Pro Max. Anyway, και δεν θα το πάρω, γιατί είδα το review του και δεν έλεγε ότι υπάρχουν πολύ μικρές αλλαγές και διαφορές στον iPhone. Εγώ έχω το 13 Pro, που okay, αυτό το ξέρουμε γιατί όλα τα χρόνια η Apple αυτό κάνει μικροαλλαγές. Αλλά αυτό που με έκανε να σκεφτώ και να πω ότι όχι, άστο, καλύτερα δεν αξίζει, ας το δούμε στο 16, να πάρω δηλαδή το 16, γιατί φαντάζομαι ότι στο 16 Pro θα έχει αυτά τα elements που έχει το 15 Pro Max. Anyway, αυτό που με έκανε όμως να το σκεφτώ διπλά και τριπλά και να αποφασίσω πως όχι, δεν θα το πάρω, είναι το γεγονός ότι το 15 Pro, δεν ξέρω για το 15 ή για το 15 Pro Max, συγκεκριμένα για το 15 Pro που έκανε review, έλεγε ότι έχει θέμα με την μπαταρία και η μπαταρία υπερθερμαίνεται γενικά το iPhone, και ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που το έχουν γράψει και πολλοί χρήστες στο Twitter κτλ. Το είδε και αυτός και όχι, μάλλον δεν θα το πάρω, δεν θα δώσω τόσα λεφτά, προτιμώ αυτά τα λεφτά να τα επενδύσω ή να τα επενδύσω σε ένα ταξίδι ακόμα καλύτερα. Νομίζω απάντησα σε αρκετές ερωτησούλες σας που δεν μου έχετε ξανακάνει και μου άρεσαν και ήταν έτσι φαν και χαλαρές κτλ. Θέλω να σας πω
πριν φύγουμε, ότι θέλω να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βλέπετε αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι γενικά δεν είμαι και πάρα πολύ σωστή όσον αφορά το YouTube, αλλά δεν θέλω να το κάνω μελοδραματικό. Θα τα έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα και προηγούμενα και προηγούμενα και προηγούμενα βίντεο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα καλά από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη και να ξαναρχίσουμε και Και σήμερα πήγα, δεν σας είπα, πήγα στα μαγαζιά, έκανα κάποια ψώνια και το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι και haul, να ξέρετε. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γράψτε μου ό,τι άλλη ερώτηση μπορεί να έχετε κάτω στα σχόλια να την απαντήσω. Και φιλάκι πολλά σε όλους. Bye!